Απέραντη θλίψη, πικρία και απογοήτευση σε φίλου, ακόμα όμω και σε εχθρού του, προκαλεί η κατάσταση του Τζο Μπάιντεν, τον οποίο η σκιώδη πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Καμάλα Χάρη, φαίνεται να έστειλε σε διακοπέ για να παίξει βιντεοπαιχνίδια, όσο αυτή αναλαμβάνει να επικοινωνήσει με ξένου ηγέτε και να πάρει στα χέρια τη την τύχη τη κορυφαία υπερδύναμη του κόσμου. Ο Τζο Μπάιντεν επισκέφθηκε το Σαββατοκύριακο το Camp David, το οποίο είναι η εξοχική κατοικία των Αμερικανών Προέδρων στα βουνά του Μέριλαντ, καθώ το πρόγραμμά του ήταν κενό. Βίντεο που κυκλοφόρησε στο Twitter δείχνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ να παίζει ένα παιχνίδι για μικρά παιδιά και συγκεκριμένα το Μάριο Κάρτ μαζί με την εγγονή του φορώντα ένα καπέλο που γράφει Παππού που το αγόρασε η οικογένειά του. Η εικόνα θα ήταν αξιολάτρευτη αν ο συγκεκριμένο υπέργυρο κύριο δεν ήταν ο πρόεδρο των ΗΠΑ τις πρώτες ημέρε τη θητεία του. Παράλληλα, η Ναόμι Μπάιντεν, η κόρη του Χάντερ Μπάιντεν, δημοσίευσε μια ιστορία στο Instagram το Σάββατο ότι ο παππού τη την σε ένα παιχνίδι Mario Kart. Η μυστική υπηρεσία έκανε μια εξαίρεση και το επέτρεψε να οδηγήσει, έγραψε χαρακτηριστικά. Λίγο σκουριασμένο, αλλά κέρδισε μόλι. Συμπλήρωσε με χιουμοριστικό ύφο. Τέλο, αξίζει να σημειώσουμε πω οι ειδικοί θεωρούν τα βιντεοπαιχνίδια μια χρήσιμη πνευματική άσκηση σε ασθενεί με άνοια, καθώ μπορεί να καθυστερήσουν και να απαλύνουν τα συμπτώματα τη αρρώστια.